μας εδώ. Τι γίνεται? Εντάξει, το μάτι είναι πολύ χαμογελαστό. Είναι χαμογελαστό, όλα ναι. Καλά, όλα καλά. Και το δικό σου είναι επίσης. Είναι. Αλλά εμένα ήταν και την τελευταία φορά που με είδες. Η αλήθεια είναι πως χαμογελάς την τελευταία φορά. Ρε Κατερίνα. Τι γίνεται, πώς πάει, να χαίρεσαι το γιο σου? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιορτή. Εσύ έχεις κανένα που πολύ... γιορτάζει σήμερα? Ο μπαμπάς μου. Νάτα. Ο μπαμπάς της, το κορίτσι του μπαμπά, αυτές ήταν οι παλιές δηλώσεις. Έχω κόλλημα με τον μπαμπά μου, είμαι πάντα το κορίτσι του μπαμπά. Τώρα θα... πια. Εντάξει, τώρα βέβαια, ναι. Δεν μπορεί, σε παρέδωσε. Με παρέδωσε. Όλοι τα είδαμε τα πλάνα. Με μεγάλη δυσκολία. Είχε πάρα πολύ πλάκα. Είχε. Αχ, τι πολύ γέλιο, ναι, πολύ γέλιο. Ποιο από του δύο πραγματικά ξαφνιάστηκε περισσότερο, ο μπαμπά σου ή η μαμά σου? Γιατί εμεί ξαφνιαστήκαμε, που είμαστε βεβαίω ξένοι. Απλά σε γνωρίζουμε, ξέρει, όσο μπορεί να γνωρίσει κάποιον, βλέποντά τον, κάνοντα συνεντεύξει μέσα στα χρόνια αυτά τη δουλειά. Η πολύ δική σου, ποιο πραγματικά είναι αυτό που λέμε, έμεινε με το στόμα ανοιχτό? Επειδή έβλεπαν πως ήμουν, τέλος πάντων, δεν έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Η μαμά μου δυσκολεύτηκε ίσως να το πιστέψει πραγματικά. Ήτανε cool πάρα πολύ, αλλά νομίζω δεν το είχε πιστέψει μέχρι την τελευταία στιγμή. Εμένα πάντως ομολογώ ότι στα χρόνια που σε ξέρω, Κατερίνα, παρότι είχες μεγάλες σχέσεις, ήσουν ένα κορίτσι της σχέσης, δεν ένιωσα ποτέ ότι μέχρι την τελευταία φορά που μιλήσαμε, περνούσε ποτέ από το μυαλό σου ο γάμος? Ποτέ. Ούτε ως παιδάκι, έτσι ξέρεις, φαντασιώνω ότι τα κοριτσάκια... Αυτό το είχαμε συζητήσει, ότι ως παιδάκι καθόλου. Δεν ήσουν το κοριτσάκι το οποίο έλεγε ναι, πώς θα είναι το νηφικό μου, πώς θα είναι η μέρα του γάμου, πώς θα το στήσουμε. Μα δεν φόρεσε και νηφικό της άλλης. Σου πήγαινε πολύ αυτό που φόρεσες. Εμένα μου άρεσε όλο το στήσιμο του γάμου. Ναι, κάπως έτσι θα σε φανταζόμουν, όπως ακριβώς το έκανες. Και βέβαια αυτό που μένει από αυτές τις φωτογραφίες είναι ότι σε όλες τις φωτογραφίες, ακόμα και εκεί που μπορεί να φεύγει ένα δάκρυ, είσαι με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Ήταν πολύ όμορφα βασικά, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Είναι υπέροχο το νησί Δονούσα, οι Δονουσιώτες μας αγκάλιασαν πολύ. Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο νησί? Ο Παναγιώτης πήγαινε χρόνια εκεί και ήταν ερωτευμένος με το νησί και τώρα το ερωτεύτηκα κι εγώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είπανε χωρίς να έχω πάει ποτέ. Τι συνέβη ρε παιδιά, τον Μάιο, τον Ιούνιο, τι συνέβη που ήταν τόσο ξαφνικό, γιατί ξαφνικό ήταν. Τι συνέβη κάτι σε Μάλλον σένα. Μάλλον έτσι είναι αυτά, ξέρω. Ήταν η στιγμή, ήταν αυτό που λέμε τόσο κεραυνοβόλος έρωτας, ήταν η λογική ότι αυτός είναι ο άνθρωπος, αλλά για πού πρόλαβες να το καταλάβεις? Καταλαβαίνεις μάλλον, ξέρω εγώ. Δεν εξηγείται με λέξεις αυτό, είναι περισσότερο ένστικτο αν θέλεις. Και νομίζω για πρώτη φορά το άκουσα σωστά. Γιατί έχω καλό ένστικτο γενικώς, αλλά επιλέγω να μην το ακούσω πολύ συχνά. Τέλος πάντων, το αισθάνθηκα ότι έκανα το σωστό. Το αισθάνθηκα και ήταν αμοιβαίο. Χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς δυσκολίες, χωρίς αλλά, χωρίς... Αυτό είναι, δεν υπήρχαν αλλά. Νομίζω αυτό είναι. Πολύ φυσιολογικά απλά, νομίζω πως θα έπρεπε να είναι γενικά. Ναι, δεν χρειάζεται να κάνεις και να πεις πολλά. Εκείνος πώς αποφάσισε, δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή, εντάξει, κάποια παιδιά από εδώ το ξέραν. Λένε, α, όχι, εμείς το ξέραμε από εκεί κτλ. Μέχρι εκεί όμως ο πολύς ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Εγώ δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω τι τύπος είναι, τι χαρακτήρας. Καλά, εσένα πάνω κάτω σε ξέρουμε, μας ξάφνιασες. Για εκείνον, η δικιά του παρέα, οι φίλοι του, η οικογένειά του, δεν ήταν ξάφνιασμα? Πάντα μιλάμε για τη γρηγοράδα της απόφασης, έτσι. Εντάξει, για όσους μας βλέπαν μαζί δεν ήταν τόσο ξάφνιασμα. Δηλαδή, νομίζω είμαστε αρκετά ταιριαστοί, οπότε δεν είναι τόσο περίεργο. Τι κοινό σημείο? Πιο φυσιολογικό μου φαίνεται από ότι περίεργο. Ναι. Πολύ φυσιολογικό. Τελικά... Συγκινητικά φυσιολογικό. Σε έχουμε και σε βλέπω ότι ξανασυγκινήσει και μόνο μου το συζητάμε που έχουν πέρασει μια και τόσοι μήνες. Δηλαδή τόσοι, έχουν πέρασει και 3-4 μήνες από τη μέρα που παντρεύτηκες. Δηλαδή τελείωσε, μπήκε το νερό στα βλάκι. Ναι, ναι, ωραία είναι, πολύ ωραία. Βρε Κατερίνα. Μπράβο. Ωραία είναι. Ωραία, πολύ. Αλλάζει τελικά τίποτα μετά το γάμο? Τι λέει η δικιά σου? Κοίταξε, τους γυαλούς ήμασταν πολύ λίγο καιρό μαζί, οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι αλλάζει. Είχατε μείνει καθόλου μαζί? Ναι, ναι. Από την πρώτη μέρα. Αλλά είχε ο καθένας στο σπίτι του. Ναι, αλλά πολύ γρήγορα δεν το είχε. Αλλά πολύ γρήγορα δεν το είχε. Ναι. Δεν είναι τίποτα. Είναι πολύ ωραία καθημερινότητα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία όμως. Αρμονικά, ήσυχα. Πώς είναι σαν τύπος? Είναι εξωστρεφής? Είναι ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, της παρέας? Είναι πιο εξωστρεφής, πιο κλειστός? Από όλα είναι. Ναι, είναι και της παρέας, αλλά δεν είναι και
τρελά εξωστρεφής έτσι. Είναι της παρέας όμως πολύ. Είναι πιο χαμηλών τόνων και το χιούμορ του είναι πιο υπόγειο. Δεν είναι τόσο, ξέρεις, σε πρώτο επίπεδο αυτό που λες ότι θα είναι η ψυχή του πάρτι. Είναι με το δικό του τρόπο. Είναι πολύ... Εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο έτσι, να σου πω την αλήθεια. Μου αρέσει αυτή η ήρεμη δύναμη που έχει. Δεν τον τρόμαξε καθόλου η όλη δημοσιότητα λόγω της δικιάς σου σχέσης με τα media, με το χώρο αυτό? Δεν τρομάζει εύκολα με αυτά. Μπράβο. Ναι. Πολύ καλό είναι αυτό. Ναι, όχι, είναι πολύ ισορροπημένος και έτσι δεν ούτε παρασύρεται, αλλά ούτε και τρομάζει. Είναι όπως είναι, στην πραγματική τους διάσταση τα πράγματα. Η Κατερίνα. Λοιπόν. Άντε πάλι, σου πλέξε το εγκόμι.